Το ξέρετε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις δεν κρίνονται. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα. Στη δημοκρατία όλα κρίνονται, θα μου επιτρέψετε να πω, και εμείς που μιλάμε πρώτοι και όλα. Με την ιδιότητα του δικηγόρου δεν μπορώ να έχω αυτές τις κρίσεις, καταλαβαίνετε. Και ο καθένας φέρει και το βάρος για την κρίση του, έτσι. Γιατί κρίνεται και η κρίση. Έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο κομμάτι του Πειραιά. Είμαι στη δολοφονία του Φίσα. Ναι. Νομίζω ότι το κομμάτι του Πειραιά ευωδόθηκε με την έννοια ότι εκεί υπήρχε ένας τοπάρχης και ένας αντίστοιχος βουλευτής. Mm-hmm. Με την έννοια αυτή, τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν προφανώς ήταν επαρκή έτσι, για να στηρίξουν κάποια κατηγορία και εν πάση περιπτώσει να κρίνουν οι δικαστές ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τελέσεων νέων αδικημάτων όπως τα λέει ο νόμος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν ξέρω γιατί δεν μετέχω εγώ στο. Καταλαβαίνω. Κομμάτι. Περισσότερο ζητούμε τη γνώμη σας και την αντίδραση της οικογένειας, όχι μόνο νομικά, ακούστε, και ανθρώπινα. Αντίδραση της οικογένειας. Έτσι. Έχει μια ικανοποίηση ότι η Νίκαια εκεί, η Αμφιάλη εκεί που έγινε το έγκλημα, έτσι, θεωρούν εν πάση περιπτώσει ότι αυτή η κατάσταση αναδεικνύει πώς το παιδί τους σκοτώθηκε. Ναι. Έτσι. Αυτό. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάτι άλλο περισσότερο. Ωραία.